Δημήτρη, καινούργια χρονιά φέτος για σένα. Έχεις ήδη την εμπειρία την προηγούμενη από τον Παναθηναϊκό και την Α1. Καταρχήν, δύο λόγια από την περσινή εμπειρία. Σίγουρα μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκός, δυσκολίες. Πώς ήταν η περσινή εμπειρία και πώς είναι η καινούργια σελίδα τώρα στον Πανβοχαϊκό. Σίγουρα το ΕΠΕΣ ήταν για μένα πολύ καλή χρονιά. Και η ομάδα με βοήθησε πολύ. Άσχετα αν ακούγονται πολλά, αλλά αγωνιστικά ήμασταν καλή ομάδα. Οι συγκυρίες δεν μας ήθελαν τόσο πολύ. Αλλά αυτό όμως δεν πάβει εμένα να με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό. Στους ανθρώπους, στους βοηθητές, στον πρόεδρο, στον Ρούλι, τον Αγαπηδάκη που είναι η ψυχή της ομάδας και στους παίχτες μου. Παλιούς, μεγάλους, ξένους. Ήταν μια καλή χρονιά, άσχετα αν πέσαμε αγωνιστικά. Τώρα η νέα ομάδα είναι σίγουρα πιο πέρυσι είχε βγει σε υψηλή θέση και πρόπερση. Είναι, όπως φαίνεται, δυνατή ομάδα. Έχει στόχους πάλι υψηλούς. Θα συμμετέσχει πάλι στο κύπελο, στη Λιγκά, στο πρωτάθλημα θα είναι πάλι ανταγωνιστική. Πήρε παίχτες, καλούς παίχτες ξένους, μεγάλους Έλληνες που έχουν παίξει στην Ελλάδος, διεθνείς και με εθνικές Αργεντινές. Είναι καλή ομάδα. Τώρα έχουμε στόχους όπως ήταν πέρυσι. Να πούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, δεύτερη, τρίτη να είμαστε γη. Προσωπικά είσαι ένας παίκτης που είχε παίξει και στα κλιμάκια της εθνικής ομάδας. Ναι. Νομίζω φέτος ήσουν να είχες παρουσία στη Ρωσία που είχε πάει η ομάδα. Ναι, φέτος είχαμε παίξει το Πάσχα στη Ρωσία. Χάσαμε από τη Ρωσία και δεν πέρασαμε στο παγκόσμιο τάχημα που ήταν στην Τουρκία, στη Σμύρνη. Γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα τώρα. Καλοκαίρι. Αυτή η ομάδα όμως θεωρείται ελπιδοφόρα. Πώς βλέπεις τη συνέχεια για την ομάδα, ξέρεις ομάδα, όλα τα παιδιά. Σίγουρα αυτή η ομάδα είναι πολύ, πολύ ταλαντούχα και τα παιδιά παίζουν και σε ομάδες καλές. Ήδη ο Ραφαήλ έχει φύγει έξω και πάει η Ιταλία. Σε ομάδα πολύ καλή, με μεγάλο προπονητή, ομάδα άκρως δυνατή, με χορηγούς και αυτά. Αυτό δείχνει ότι είναι μια ομάδα η δική μας πολύ ταλαντούχα. Και αυτό συνεχίζουμε και ό,τι καλύτερο βγει. Προέρχεσαι από τον ΑΟ Πρέβεζας, ξέρεις σίγουρα όλα τα παιδιά εδώ. Το μέλλον εδώ πέρα του βόλεϊ, της ομάδας, θες να ευχηθείς κάτι στα παιδιά που σίγουρα σε θαυμάζουν, μπορώ να πω, και σε φέτος ξέρουμε. Φέτος είχε γίνει μια νέα προσπάθεια με νέα παιδιά, παιδες και εφήβους. Είναι καλά κορμιά, ψηλά, ξέρουν βόλεϊ και πήγαν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παιδων. Χάσανε ένα μάτσο από τον Ηρακλή και σίγουρα έχουν μέλλον. Αν δουλέψουν και αν αποκτηθεί και ένας μεγάλος ή δύο και η ομάδα ανεβεί Α2, θα είναι πολύ καλύτερα και τα παιδιά και την ομάδα και την πόλη. Εδώ πέρα γίνεται μια εκδήλωση σήμερα για τον μικρό Κωνσταντίνο από τον Μύτικα, ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τι μπορούμε να πούμε έτσι σαν ευχή για τα παιδιά και μέσα πάνω απ' όλα να γίνει καλά, πάνω απ' όλα, όπως οικονομικά, εμείς να τον ενισχύσουμε αγωνιστικά, να δουν λίγο ο κόσμος, λίγο βόλεϊ, λίγο πόλο, λίγο μπάσκετ, ό,τι μπορούμε κι εμείς σε αυτή τη στιγμή που είναι πολύ δύσκολη και για αυτόν και για την οικογένειά του, αλλά και για εμάς από τον ΟΜΟ Πρέβεζας που είμαστε, όσο μπορούμε κι εμείς να τον βοηθήσουμε. Αυτό είναι το ότι πιο λίγο υπάρχει για να κάνουμε, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Πάνω απ' όλα υγεία.